Οι μακελάριδες της Ρωσίας ήταν το Ισλαμικό κράτος Χωρασάν. Ποιοι είναι και ποια τα κίνητρά τους για το λουτρό αίματος που προκάλεσαν? Η τρομοκρατική οργάνωση του ISIS λοιπόν είναι γνωστό ότι ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που εκτελήθηκε στον συναυλιακό χώρο Κρόκου City Hall του Κρασνογκόρσκ κοντά στην Μόσχα, όπου εκτελέστηκαν εν ψυχρό πάνω από 130 άτομα και τραυματίστηκαν άνω των 150. Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να επιβεβαιώσουν ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι το Ισλαμικό κράτος πραγματοποίησε την επίθεση στη Μόσχα, ενώ τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Βρετανία είχαν προειδοποιήσει την Ρωσία για απειλή τρομοκρατικών ενεργειών. Από την πλευρά της, η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει τα περί ανάληψης ευθύνης, με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα να εκφράζει την καχυποψία της για την αντίδραση των ΗΠΑ να ισχυριστεί αμέσως ότι η Ουκρανία δεν εμπλέκεται στο περιστατικό. Σε μία δήλωση στο Telegram, το ISIS είπε ότι οι μαχητές του επιτέθηκαν σε μεγάλη συγκέντρωση στα προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας, της Μόσχας, ενώ πρόσθεσαν ότι οι μαχητές τους αποχώρησαν στις βάσεις τους με ασφάλεια. Σύμφωνα με διεθνές μέσο μαζικής ενημέρωσης, την τρομοκρατική επίθεση πραγματοποίησε ο Αφγανικός βραχίωνας του Ισλαμικού κράτους, γνωστός ως ISIS-K, επισημένοντας. Το Ισλαμικό κράτος Χωρασάν, δηλαδή ISIS-K, που πήρε το όνομά του από έναν παλιό όρο για την περιοχή που περιελάμβανε τμήματα του Ιράν, του Τουρκμενιστάν και του Αφγανιστάν, εμφανίστηκε στο Ανατολικό Αφγανιστάν στα τέλη του 2014 και γρήγορα δημιούργησε την φήμη της ακραίας βαρβαρότητάς του, όντας ένα από τα πιο ενεργά περιφερειακά θυγατρικά τμήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος, γνώρισε μείωση των μελών του, κυρίως λόγω της δράσης των ΗΠΑ που τους προκάλεσαν μεγάλες απώλειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν έκτοτε ότι η ικανότητά τους να έχουν πληροφορίες για εξτρεμιστικές ομάδες που δρούσαν στο Αφγανιστάν, όπως η ISIS-K, έχει μειωθεί από την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την χώρα το 2021. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.